Γεια χαρά σε όλους, Jim εδώ και σήμερα θα μιλήσουμε για το Tokyo Ghoul. Να υπενθυμίσω από τώρα ότι όσοι θέλετε μια γρήγορη πρόσβαση για να δείτε το άνιμε, κάτω στην περιγραφή υπάρχουν κάποια links σχετικά με το Tokyo Ghoul στα Ιαπωνέζικα και στα Αγγλικά. Το Tokyo Ghoul αρχικά άρχισε ως μια σειρά manga από τον Sui Ishida, η οποία αργότερα με τη βοήθεια της Seisa προωθήθηκε μαζί με περιοδικά manga για το ενήλικο κοινό το 2011 μέχρι το 2014. Υιοθετήθηκε ως ένα mystery psychological supernatural action drama horror anime, αποτελούμενο από 12 επεισόδια παραγωγή του animation studio Pierrot και διέρχησε από τον Ιούλιο μέχρι το Σεπτέμβριο του 2014. Πρόσφατα το anime δέχτηκε και μία δεύτερη σεζόν, Tokyo Ghoul Root A όπως λέγεται, και υπάρχουν κάποιες φήμες ότι θα συνεχιστεί και για τρίτη σεζόν, αλλά μέχρι τώρα τίποτα δεν έχει επιβεβαιωθεί. Εγώ προφανώς σε αυτό το βίντεο θα μιλήσω για την πρώτη σεζόν του Tokyo Ghoul, αλλά η τελική μου άποψη λαμβάνει υπόψη το άνιμε ως μια ολότητα. Το Tokyo Ghoul λαμβάνει μέρος όπως καταλάβατε στο Tokyo, το οποίο είναι στοιχειωμένο από κάποια μυστηριώδης πλάσματα, τα λεγόμενα ghouls. Τα ghouls σε αυτόν τον κόσμο τρέφονται με ανθρώπινη σάρκα, έχουν πιο ανεπτυγμένες ικανότητες από έναν κοινό άνθρωπο, π.χ. υψηλότερη ταχύτητα, σκληρότερο δέρμα, μεγαλύτερη δύναμη, υψηλότερες θεραπευτικές ικανότητες και άλλα. Και κάθε ghoul έχει ως ειδική ικανότητα, ας το πούμε, να βγάζει κάποια πτερή από την πλάτη του, τα οποία διαφέρουν από ghoul σε ghoul, και όλα αυτά εννοείται τα κάνουν κρυφά από τον έξω κόσμο. Για να υπάρχει όμως και μια ασφάλεια, η κυβέρνηση φρόντισε γι' αυτό, φτιάχνοντας την ομάδα Commission of Counter Ghoul, τη λεγόμενη Shishiji, η οποία έχει ως σκοπό να πιάσει, παύλα σκοτώσει, τα ghoul που υπάρχουν μέσα στην πόλη. Εμείς ακολουθούμε την ιστορία του Kaneki Ken, ενός βαρετού και νορμάλ κολεγιόπαιδου, ο οποίος προσπαθεί να ζήσει τη βαρετή του ζωή μαζί με τον κολλητό του Hide. Μια μέρα λοιπόν κανονίζουν να πάνε για καφέ, και στην καφετέρια ο Kaneki γνωρίζει μια κοπέλα, την Rize, με την οποία κανονίζει κιόλας να βγουν και ραντεβού. Έτσι λοιπόν βγαίνουν για μια βόλτα. Όλα πηγαίνουν μια χαρά, μέχρι που στον δρόμο για το σπίτι η Ρίζα αποκαλύπτει στον Kaneki ότι είναι ghoul, όχι με τον καλύτερο τρόπο. Μετά από αρκετά απρόπτα, ο Kaneki καταλήγει στο νοσοκομείο, η Ρίζα απεβίωσε και οι γιατροί, επειδή ο Kaneki δεν είχε και πάρα πολλές ελπίδες για να ζήσει, βρήκανε ως καταπληκτική ιδέα να πάρουν τα όργανα της Ρίζα και να τα πετάξουν μέσα στον Kaneki. Και έτσι λοιπόν ο Kaneki καταλήγει μισός άνθρωπος, μισός ghoul, προσπαθώντας από εδώ και πέρα να ζήσει την μίζερη ζωή του στο Τόκιο. Οι χαρακτήρες του άνιμου είναι όλοι τους καλογραμμένοι και ο κάθε ένας προσφέρει έργο στην ιστορία. Ο Kaneki είναι το συνεσταλμένο παιδί του σχολείου σας, ο οποίος τρώει hate από όλους, αλλά άμα νευριάσει θα θερήσει όλο το σχολείο. Και δυστυχώς αυτό συμβαίνει με την αρχή του Tokyo Ghoul, δηλαδή ξοδεύουμε πάρα πολύ χρόνο στο να βλέπουμε τον Kaneki να κλαψουρίζει, μέχρι να φτάσει στο σημείο να τα γαμίσει όλα. Επίσης, ως βοηθητικός χαρακτήρας είναι και η Tuka-chan, η οποία είναι και αυτή ghoul, όμως με μεγαλύτερη εμπειρία. Βοηθάει τον Kaneki να προσαρμοστεί στη νέα του ζωή και παράλληλα εμείς βλέπουμε έναν πιο δυναμικό και πιο σοβαρό χαρακτήρα σε αντίθεση με τον πρωταγωνιστή. Η ατμόσφαιρα του Tokyo Ghoul είναι μαύρη, σκοτεινή και τρομακτική, δηλαδή προσπαθεί να σε βάλει μέσα στον κόσμο και αυτό δένει πάρα πολύ ωραία με τη βοήθεια της μουσικής και του animation, τα οποία είναι επιμελημένα σε αρκετά μεγάλο βαθμό. Προειδοποιώ από τώρα ότι το anime περιέχει gore, αίμα και βίαιη δράση, λόγω των ghouls όπως καταλαβαίνετε. Η άποψή μου για το Tokyo Ghoul είναι θετική, το απόλαυσα, αλλά δεν ξετρελάθηκα και ιδιαίτερα. Μου άρεσε όμως η ατμόσφαιρα και οι χαρακτήρες, οι οποίοι μου κέρδισαν το ενδιαφέρον ώστε να δω και το Tokyo Ghoul Root A, το οποίο και αυτό είναι μια ωραία συνέχεια της ιστορίας. Παρ' όλα αυτά όμως θα του δώσω ένα θετικό βαθμό, διότι προσπαθεί να δώσει μεγαλύτερο βάθος και να κάνει πιο δραματικούς χαρακτήρες στα ghouls, δείχνοντάς μας και τη δική τους πλευρά, το πώς προσπαθούν να ζήσουν μια normal ζωή, αλλά αναγκάζονται να κάνουν αυτά που κάνουν. Και φτάνουμε και εμείς στο σημείο να προσπαθούμε να αναρωτηθούμε το ποιος είναι το πραγματικό τέρας στην πόλη, οι άνθρωποι ή τα ghouls. Αυτά είχα να πω λοιπόν εγώ για το Tokyo Ghoul. Ξαναπενθυμίζω από τώρα, αν θέλετε μια γρήγορη πρόσβαση για να δείτε το άνιμε, κάτω στην περιγραφή υπάρχουν σχετικά links με το Tokyo Ghoul και το Tokyo Ghoul Root A. Αν σας άρεσε το βίντεο, μπορείτε να πατήσετε ένα like, μπορείτε να κάνετε και ένα subscribe στο κανάλι μας για να δείτε περισσότερα βίντεο. Επίσης, έχουμε και μια σελίδα στο Facebook, μπορείτε να κάνετε like και εκεί και να βλέπετε και κάποιες ενημερώσεις που κάνουμε για το κανάλι. Και κάτω στα σχόλια μπορείτε να μου πείτε ό,τι εσείς θέλετε, αν σας άρεσε το Tokyo Ghoul ή όχι, κάποιο άνιμ που έχετε ευχαρίστηση και θέλετε να ακούσετε τη γνώμη μου για αυτό από εμένα. Και αυτά, ήμουν ο Jim και τα λέμε στο επόμενο βίντεο.
Thank you.